Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να καλησπέρισουμε τηλεφωνικά τον σύμβουλο στρατηγικής μέσω Skype, φυσικά, τον κύριο Νίκο Λιγερό, αφού σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την τρομοκρατική επίθεση που έγινε στο Πατακλάν, στο Παρίσι, με τόσα θύματα. Κύριε Λιγερέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ένα χρόνο μετά, το Πατακλάν άνοιξε τις πόρτες του και πάλι. Δόθηκε μια συναυλία εκεί για να τιμήσουν τα θύματα, να θυμηθούν, να ξυπνήσουν μνήμες από αυτό το τραγικό γεγονός. Δεν νομίζω ότι είχαν κοιμηθεί οι μνήμες. Απλώς ήταν ένας τρόπος να γίνει και μια αναστήλωση του χώρου, γιατί είχε εγκατεληφθεί μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα και ήταν πολύ στενόχωρο να τον βλέπετε πώς είχε γίνει ο χώρος, ενώ τώρα ξαναπήρε θάρρος και εγώ όταν το βλέπω με αυτόν τον τρόπο μου θυμίζει, αν θέλετε, το τι έκαναν οι Αμερικανοί με το Freedom Tower όταν τελικά διάτρεψαν τις πληγές τους μετά από την επίθεση των δύο πύργων. Άρα εδώ στην πραγματικότητα όταν το βλέπετε το κτίριο, το βλέπετε ότι είναι πολύ όμορφο και νομίζω ότι κάποιος θα δυσκολευόταν να καταλάβει τι έχει γίνει, αλλά από την άλλη υπενθυμίζει ότι έγινε κάτι το οποίο είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, ουσιαστικά μια πράξη βαρβαρότητας, και είναι αυτό που συγκίνησε και τους Γάλλους. Θεραπεύονται αυτές οι πληγές, κύριε Λιγερέ? Είναι αυτές που ανήκουν πλέον στο σώμα μας και είναι αυτές που μας χαρακτηρίζουν σε διάρκεια. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι πληγές θα μας υπενθυμίζουν κάθε φορά ότι δεν είναι και πολύ καλό να θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη χώρα μας και βλέπουμε μόνο τους άλλους, και είναι καλό να το καταλάβουν και άλλοι λαοί, γιατί μερικές φορές πέφτουν στο ίδιο σύνδρομο. Το ζήσαμε και με το Βέλγιο που θεωρούσε ότι δεν κινδυνεύει. Άρα είναι καλό να ξέρουμε ότι αυτές οι πληγές είναι και μαθήματα όσο αφορά τη στρατηγική, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα δεδομένα. Εμείς βλέπουμε πλάνα αρχείου από αυτό που έγινε στον Πατακλάν, μέσα και έξω, ότι μπόρεσε ο κόσμος να τραβήξει τότε κάποια βίντεο και συνεχίζουμε φυσικά την κουβέντα μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί όμως τόσο πολύ στη Γαλλία? Δεν ήταν μόνο τον Πατακλάν, είχαμε πρόσφατα και στη Νίκαια, είχαμε στην Νορμανδία παραπάνω. Γιατί τόσο πολύ στην Γαλλία έχουμε τρομοκρατικές επιθέσεις, αφού η Γαλλία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι φιλοξενούσε και φιλοξενεί πολλές χιλιάδες ανθρώπων που πιστεύουν στον Ισλαμισμό, στον Μωμεθανισμό? Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς νομίζω ότι είναι εδώ η διαχωριστική γραμμή που πρέπει να βάλουμε. Μπερδεύουμε τους μουσουλμάνους που είναι μετριοπαθείς και απλώς ακολουθούν τη θρησκεία τους με ακραία στοιχεία που δεν έχουν πια καμία σχέση και δεν λειτουργούν μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Άρα η Γαλλία είναι μια χώρα που λειτουργεί και μέσω του μουσουλμανισμού, το ξέρετε και το είπατε. Εδώ όμως πρόκειται όχι μόνο για ένα παρακλάδι, αν θέλετε, των Σουνιτών και των Σαλαβιτών, είναι οι Ουαμπίτες. Είναι ακραίοι και γι' αυτό αποτελούν και μια αίρεση ήδη για τους Σουνίτες, και κατά συνέπεια πρέπει να τους δούμε ως κάτι το που είναι εντελώς εκτός πλαισίου από το κλασικό. Άρα δεν σχετίζεται με το ιστορικό πλαίσιο της Γαλλίας, είναι απλώς ότι αυτή η ακραία τάση έχει επιπτώσεις στο πώς λειτουργούν και προσπαθούν να βάλουν χτυπήματα παντού έτσι ώστε να πάρουν κάποια εκδίκηση γενικότερα από την Ευρώπη και ειδικότερα από τη Γαλλία σε αυτή την περίπτωση. Όλες οι χώρες μάλλον έχουν αναλάβει αντιτρομοκρατικές εκστρατείες, κάνουν διάφορες ενέργειες. Ωστόσο όμως βλέπουμε η τρομοκρατία να συνεχίζεται, να υπάρχει, και μάλιστα όντως ο κόσμος να φοβάται πολλές φορές να ταξιδέψει σε κάποιες χώρες, σε κάποιες πόλεις. Απλώς για να είμαστε ειλικρινείς, ξέρετε, τα τρομοκρατικά χτυπήματα τα γνωρίζουμε μόνο όταν έχει αποτύχει η ασφάλεια, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι είναι πάρα πολλά τα οποία έχουν αφοπλιστεί, για τα οποία δεν μιλάμε, και δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητα καλό να μην μιλάμε καθόλου για αυτά που έχουν αφοπλιστεί, γιατί έχουμε κάθε φορά την εντύπωση ότι η αστυνομία, ο στρατός δεν έχει κάνει τη δουλειά του. Και άμα ξέραμε, ας πούμε, ότι δεχόμαστε τουλάχιστον 30 χτυπήματα για ένα που θα είναι πραγματικά σοβαρό,
πρέπει να μην ξεχνάμε ότι έχουμε αφοπλίσει τα 29. Άρα επί της ουσίας τα τρομοκρατικά χτυπήματα βέβαια υπάρχουν, αλλά η αντιτρομοκρατική κάνει μια τεράστια δουλειά και τώρα υπάρχει ένας συντονισμός σε επίπεδο όλης της Ευρώπης. Κατά συνέπεια, αν ήταν αυτά τα πράγματα πιο γνωστά και στο ευρύτερο κοινό, δεν θα είχε την ίδια συμπεριφορά και δεν θα διαφορούσε τόσο πολύ για μερικά δεδομένα που ούτως ή άλλως είναι στην γειτονιά του. Αλλά επιπλέον να ξέρετε ότι δεν είναι μόνο η δική μας ασφάλεια όταν ταξιδεύουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι και η ασφάλεια των λαών με τους οποίους μοιραζόμαστε τα ίδια ιδανικά όσο αφορά την ελευθερία. Άρα επαναλαμβάνω ότι ακόμα και η Ευρώπη δυσκολεύτηκε να μάθει τι έπαθε η Αμερική με τη Νέα Υόρκη, δεν το εσωμάτωσε στα δικά της δεδομένα όσο αφορά την αντιτρομοκρατία και έπρεπε να περιμένουμε χτυπήματα στην Ισπανία, στην Αγγλία, στο Βέλγιο και στην Γαλλία για να καταλάβουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει και σε εμάς με κάτι πιο οργανωμένο. Νομίζω ότι τώρα υπάρχει μια όντως αλλαγή φάσης. Θα μπορούσε όμως να είχε γίνει από πλευράς στρατηγικής από πριν και όχι να είναι πρώτα ένα βίωμα με θύματα και μετά να συντονιστούμε έτσι ώστε να μοιραζόμαστε δεδομένα περί τρομοκρατίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που δεν κάναμε παλαιότερα. Εξαιτίας αυτής της παγκόσμιας τρομοκρατίας και αυτά που είπε ο Τραμπ προεκλογικά, ενδέχεται να έχουμε περιορισμό των ελευθεριών, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα. Όχι, περιορισμό των ελευθεριών δεν θα υπάρξει, απλώς θα είναι αυτό που λέμε ένα φιλτράρισμα και κάτι το οποίο θεωρούσαμε ότι είναι αυτονόητο, δηλαδή η έλεγχη στα αεροδρόμια, σε διάφορα μέσα μεταφοράς θα γίνονται με έναν τρόπο, εγώ θα τον έλεγα απλώς πιο σοβαρό και όχι τόσο ανεύθυνο. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι μια έλλειψη όσο αφορά τις ελευθερίες μας. Αντιθέτως, είναι μια υπευθυνότητα και εγώ το λέω και στους μαθητές μου και στους φοιτητές. Όταν μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία και πηγαίνουμε, γιατί ήμουν και στο Βέλγιο και στη Γαλλία για τις δύο περιπτώσεις σχετικά πρόσφατα και μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα, πρέπει να παρακολουθούμε και εμείς. Δηλαδή, ας πούμε στην Ελλάδα δεν έχουμε συνηθίσει, άμα δούμε στο μετρό ή στο ηλεκτρικό μια τσάντα μόνη της, να το λέμε, ενώ τώρα ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε δει από όλα και το είδατε ακόμα και πρόσφατα, ακόμα και στη Νέα Υόρκη, επειδή κάνατε και μια αναφορά στον κύριο Τραμπ. Ωραία, ήθελα να σας ρωτήσω και να κλείσουμε με αυτό τώρα και για την επικείμενη επίσκεψη του κυρίου Ομπάμα και αποχωρεί βέβαια από την Προεδρία της Αμερικής. Έχει χαρακτηριστεί ως πατέρας κατά κάποιο τρόπο των drones. Μήπως η τρομοκρατία, εκεί θέλω να καταλήξω, μήπως η τρομοκρατία φτάσει σε τέτοια σημεία να χρησιμοποιεί drones και να μην ξέρουμε, να το πω λαϊκά, από πού θα μας έρχεται? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι αυτό που λέτε είναι ανέφικτο. Απλώς χρειάζεται περισσότερη τεχνική και γνώσεις, αλλά βλέπουμε ότι σιγά σιγά η τρομοκρατία τα μαθαίνει με έναν τρόπο ή με έναν άλλον. Κατά συνέπεια είναι σίγουρο ότι άμα χειριστούμε τα drones με έναν τρόπο ανεύθυνο, χωρίς να ελέγχουμε ποιος παράγει, τι κάνει και πού τα πουλάμε, γιατί υπάρχει και αυτό το θέμα, τότε μπορεί να έχουμε επιπτώσεις και να έχουμε ένα φαινόμενο boomerang. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει αυτή η καταπολέμηση της τρομοκρατίας να γίνεται και στην πηγή και όχι απλώς να γίνεται γενικά για την ασφάλεια των πολιτών στις χώρες που δεν έχουν προβλήματα, διότι ενεργοποιούνται εστίες οι οποίες δεν υπήρχαν και απλώς επειδή ακολουθούν ένα παράδειγμα τρομοκρατικό θεωρούν ότι εκτελούν και κάποια αποστολή. Αλλά άμα αφαιρέσουμε το παράδειγμα, ουσιαστικά αφοπλίσουμε τον πυρήνα, τότε αυτές οι εκδηλώσεις δεν θα γίνονται με αυτόν τον τρόπο και θα είναι βέβαια πάντοτε πιο ήπιες. Πάντως απλώς ο κόσμος πιστεύει πως είναι αυτές οι δυνάμεις που παράγουν όπλα, οι οποίες ενισχύουν την τρομοκρατία και ίσως και να τους έχουν ξεφύγει και λίγο οι τρομοκράτες. Κοιτάξτε, αυτό μπορούμε να το πούμε για οποιαδήποτε χώρα που είναι παραγωγός σε αυτόν τον τομέα. Αυτό που έχει σημασία είναι για ποιο λόγο έχουμε οπλισμό
Γιατί σας υπενθυμίζω ότι και εμείς αγοράζουμε οπλισμό από ξένες χώρες. Το θέμα είναι τι, να το κάνουμε τι. Είναι για αμυντικό σκοπό, είναι για επιθετικό, είναι για τρομοκρατία, είναι για κάτι που παράγει ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, μιλάω ας πούμε για τα χημικά όπλα, είναι ακόμα και για μια γεωτονία. Δεν νομίζω ότι κάποιος ας πούμε μπορεί να κατηγορήσει την Ελλάδα για τον οπλισμό που αγοράζει ας πούμε όταν είναι πια αεροσκάφη, θεωρώντας ότι ετοιμάζεται να διαπράξει μια γενοκτονία. Ενώ οι μερικές χώρες καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πρόβλημα αυτό. Άρα εδώ υπάρχει και μια υπευθυνότητα σε αυτό το τομέα που όντως αν ξεφύγει τότε βλέπουμε τις επιπτώσεις. Κύριε Καθηγητά, να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Και εγώ να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Βράδυ.